Είχα 9. 6. Καλά, 7. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει. Ξέρετε ότι είμαι πολύ ευγενικός και πολύ προσαρμοστικός. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω πολύ γρήγορα, δεν έχω χρόνο, έχω μόλις 6 λεπτά. Να κρατήσουμε τι ακούμε σήμερα εδώ από τους υπουργούς. Από τον κύριο Μηταράκη που νομοθετεί και τον κύριο Κουμουτσάκο. Ακούσαμε τον υπουργό που νομοθετεί να καταγγέλει ουσιαστικά και να λέει τι. Ότι μας εκμεταλλεύονται στην Ελλάδα, λέγει, τα λεφτά της Ελλάδος, τα κονδύλια της Ελλάδος, τα εκμεταλλεύονται οι ΜΚΟ. Το σημείωσα και το λέω πρώτο. Και λέω, μα εσείς πρέπει να τα σταματήσετε αυτά. Αυτή είναι η δουλειά δικιά μας, να παρατηρούμε και να καταγγέλουμε. Εσείς πρέπει να τις κλείσετε τις ΜΚΟ, έχετε τη δύναμη. Βλέπετε λοιπόν χρήμα το πήρε την Ελλάδα να το χρησιμοποιούν και να το εκμεταλλεύονται οι ΜΚΟ και το αφήνετε να. Γιατί το ερώτημά μας είναι ένα και μοναδικό, γιατί δεν τις κλείνετε. Δεν έχετε απαντήσει. Κανένας. Γιατί δεν τις κλείνετε. Κλείστε. Λέτε ότι οι πολλές είναι παράνομες. Παραδέχεστε όλα όσα λέει η ελληνική λύση. Αλλά δεν τις κλείνετε. Τις κρατάτε ανοιχτές. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι. Άλλο το νομοσχέδιο που φέρνει σήμερα εδώ ο κύριος Μηταράκης, το οποίο είναι απαράδεκτο και θα πω τι καταφέρνει, και κάτι άλλο αυτό που μας είπε ο κύριος Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής περισσότερο, και εγώ αντιλαμβάνομαι. Να κρατήσουμε εδώ στην αίθουσα αυτή τι είπε σήμερα ο κύριος Κουμουτσάκος, για να τα ακούσουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Τι αποκάλυψε, γιατί κάποιοι το ξέρουν, για μας είναι γνωστό, ότι η συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω απλά και λαϊκά, που έχει κάνει, αυτό το πέτυχε, ήταν ένα δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει λοιπόν, ότι όσοι πάνε από τα νησιά στην υπηρετική χώρα δεν έχουν δικαίωμα να επιστραφούν πίσω, ναι ή όχι. Μάλιστα. Αυτό είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσουμε σαν χώρα, σαν Ελλάδα, γιατί είναι δικό μας θέμα, κύριε Κουμουτσάκο, όλων των Ελλήνων, σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να το πετύχουμε, να το αλλάξουμε. Δύσκολο. Πού να βρεις με τον Τούρκο τώρα διάλογο και να συνοηθείς. Αλλά προς το παρόν ισχύει αυτό, ότι όποιος μεταφέρεται από τα νησιά στην ενδοχώρα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Αφού ισχύει αυτό, γιατί δεν σταματάτε και δεν κλείνετε το Μηταράκη Travel, που τους έχει πάρει όλους και τους πηγαίνει 200 στο Σέρες, 300 εδώ, 400 εδώ, 500 εδώ. Σταματήστε τις μεταφορές. Έτσι θα διάσετε τα νησιά, φορτώνοντας όλους τους μετανάστες στα υπόλοιπα σημεία. Θα σας πω τι πετυχαίνει το νομοσχέδιο αυτό. Πολύ απλά. Κάνετε βόλτες στους λαθρομετανάστες. Αυτό κάνετε. Τους κάνετε βόλτες. Τους παίρνετε από εδώ, τους πάτε από εκεί. Άλλους από εδώ, τους πάτε εκεί. Τους διαχέετε. Τους κάνετε βόλτες. Αυτό το πετυχαίνετε. Τους δαντεύετε και τους φροντίζετε. Αυτό το πετυχαίνει, όντως, το νομοσχέδιο αυτό. Και απαντώ στο ερώτημα, γιατί δεν το ψηφίζουμε. Τι να ψηφίσουμε από αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Είναι δυνατόν να ψηφίσει ποτέ η ελληνική λύση αυτό το νομοσχέδιο. Τους πληρώνετε. Τους ταΐζετε. Τους προσφέρετε τα πάντα. Τους έχετε δημιουργήσει ένα επίγειο παράδεισο στη χώρα μας. Κατά μεγάλο ποσοστό. Επίγειο παράδεισο. Πού να τα βρουν αυτοί. Αυτά τα λεφτά που παίρνουν τα 400 ευρώ το μήνα και 500, κρατάνε 50 ευρώ. Τόσο είναι ο μισθός εκεί που ήταν και τα υπόλοιπα 450 στέλνουν πίσω. Αγοράζουν σπίτια, φροντίζουν τις οικογένειές τους, μια χαρά είναι. Και στηρίζετε τις business των ΜΚΟ. Αυτό κάνετε. Γιατί αν δεν το κόψετε, καλά είναι τα λόγια, καλή είναι η στόχη, καλές είναι οι βλέψεις, καλός είναι ο διάλογος, τι θέλουμε να πετύχουμε, τι. Ξεκινήστε όμως από κάπου. Κλείστε τις ρημάδες της ΜΚΟ. Τελειώσαμε. Κλείστε τις, παιδιά. Τι φοβάστε. Για το Θεό, εσείς παραδέχεστε ότι σπαταλάνε και καταχρώνται δικό μας χρήμα της Ελλάδος. Ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι για την Ελλάδα τα διαχειρίζονται αυτές. Το είπατε εσείς πριν από λίγο. Κύριε Λοβέρδο, έφυγε ο κύριος Λοβέρδος. Σαν πολλά λάθη δεν μαζεύτηκαν. Λάθη τα βάουτσερ, το παραδεχτήκατε. Είναι πολιτική ανδρεία να παραδέχεται κανείς τα λάθη του. Αλλά σαν πολλά λάθη. Και τα λάθη αυτά πληρώνονται, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί αν τα βάουτσερ προλάβατε και τα πήρατε πίσω, γιατί είχε μυρωδιά σκανδάλου, εδώ το λάθος είναι μεγάλο. Πέρασαν 9 μήνες και μας είπατε τι, ήταν λάθος ότι είχαμε καταργήσει το Υπουργείο, το παραδεχόμαστε. Ακούστε λίγο, το λάθος αυτό κόστησε 9 μήνες στη χώρα μας, κόστησε πάρα πολλά χρήματα στους Έλληνες πολίτες, δεν έλυσε κανένα πρόβλημα στο λαθρομεταναστευτικό και εσείς ήρθατε στην εξουσία λέγοντας ότι είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό. Αυτό μας λέγατε. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας και είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε το πρόβλημα αυτό. Και μας λέτε σήμερα εδώ ότι ήταν λάθος μετά από 9 μήνες. Ποιος θα πληρώσει το λάθος αυτό? Ποιος θα πληρώσει για το λάθος αυτό? Εσείς παραδεχτείτε ότι είναι λάθος. Λάθος. Τι θα το κάνουν το λάθος? Γιατί σαν πολλά μαζεύτηκαν τα λάθη. Και επειδή κάποια στιγμή πήγα και να δακρύσω με αυτά που ακούω, λες και μιλάμε σε μια άλλη βουλή και όχι στην ελληνική βουλή για το πώς θα σώσουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες για να σκύψουμε πάνω τα προβλήματά τους. Να σας δείξω και θα τις καταθέσω τα πρακτικά μετά. Δεν είναι ανάγκη τώρα, έχουμε το τζάμι μπροστά μας. Εικόνες εδώ. Τι κάνουν τα παιδάκια αυτά που έρχονται στη χώρα μας. Σπασμένες εικόνες, κατεστραμμένες από τα νησιά μας, βεβηλωμένοι ναοί, σκόνη και θρύψαλα και κομμάτια. Εδώ δείτε.
Τα πάντα. Θα τα καταδράσετε στα πρακτικά, να τα πάρετε, να τα δείτε όμως. Είναι και έγχρωμες τυπωμένες, να δείτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα νησιά μας. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Που κλέβουν τα χωράφια μας, σφάζουν τα ζώα μας, μπουκάρουν στα σπίτια κτλ. Αυτά αφήστε τα. Εδώ κύριε Λιβανέ, να τα δείτε μετά πριν ανέβετε. Γιατί βλέπω σημειώνετε. Να τα δείτε όμως. Δεν τα καταθέτω τζάπα. Θέλω να τα δείτε. Πάω στο κομμάτι γιατί πρέπει να τρέξω. Πραγματικά έχουμε πολλά. Έχετε καθίσει και την τροπολογία. Ας πάω στην τροπολογία της κυρίας Κεραμέως. Δεν μπορεί ποτέ η ελληνική λύση να βάλει την υπογραφή της σε αυτή την τροπολογία. Με κάμερες στα σχολεία, στα δημοτικά ή στα γυμνάσια να κάνουν μάθημα οι μαθητές. Δεν εξασφαλίζεται, λέμε όχι στην τροπολογία της κυρίας Κεραμέως, γιατί η πλατφόρμα είναι μια ιδιωτική πλατφόρμα η οποία φιλοξενεί για να στήσει το έργο αυτό όλο. Ζήτησε ούτως ή άλλως πολλά στοιχεία η πλατφόρμα αυτή για να εγγραφείς, για να γραφτείς, πρέπει να βάλεις πολλά στοιχεία. Και δεν υπάρχει, μίλησα έξω και με πολλούς ειδικούς τεχνικούς που είναι στους υπολογιστές, δεν υπάρχει περίπτωση να προστατευθείς. Να προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα. Δεν είπα. Μπορεί εγώ δηλαδή να κάνω μάθημα και την ώρα, να ένας φίλος μου δίπλα να καταγράψει μια εικόνα και να κάνω τι θέλει. Δεν προστατεύεσαι με τίποτα. Και επίσης λέτε μέσα για επιδημίες. Δεν λέτε για πανδημίες. Επιδημίες είναι και εποχική γρίπη. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό και φυσικά είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Πάω γρήγορα σε μια ευχάριστη είδηση, να πούμε για ευχάριστο κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σήμερα πήρε μια απόφαση. Νόμιμος ο εκκλησιασμός και η πρωινή προσευχή στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Να έχει μια ευχάριστη είδηση, γιατί ό,τι θυμίζει χριστιανισμό και Ελλάδα εδώ, το καταργούμε στην Ελλάδα. Βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας σήμερα λοιπόν και είπε ότι είναι νόμιμο και είναι αναγκαίο, όπως είπε, γιατί έτσι υπηρετείται ο συνταγματικός σκοπός της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων. Είναι το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Συντάγματος. Ευτυχώς που υπάρχουν και τέτοιες ειδήσεις. Κύριε Λιβανέ, άκουσα να λέτε προηγουμένως ότι κάποιες από τις προτάσεις της ελληνικής λύσης μπορεί να είναι και εφαρμόσιμες, κάποιος μπορεί να τις έχει υιοθετήσει. Εμείς ξέρουμε από την αντιπολιτευτική στάση που έχουμε με τις προτάσεις ότι πολλά από αυτά που έχουμε πει έχουν γίνει πράξη. Εμάς μας ικανοποιεί αυτό. Αυτό είναι το χειροκρότημά μας. Το μπράβο του κόσμου και ότι η λογική μας βρίσκει εφαρμογή μέσα στο κοινοβούλιο. Είπαμε, παιδιά, όμως όχι έτσι. Τέτοια αντιγραφή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πήγε σε αγρόκτημα για τον πρωτογενή τομέα και έκανε ειδικό σόου εκεί τον πρωτογενή τομέα. Αυτό το οποίο φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρωτογενής τομέας τέταρτης και πέμπτης γενιάς. Πάμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας, τη διχθυοκαλλιέργεια, τους κτηνοτρόφους. Επιτέλους, πήρατε μπρος, μας αντιγράφετε και σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήθελα να πω κι άλλα, δυστυχώς δεν προλάβαμε. Να είστε καλά. Το λόγο του.